θερμότητα ή πάγος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ζεστό ή κρύο επίθεμα για τον πόνο σας. Όταν πρόκειται για την ανακούφιση του πόνου, ίσως έχετε ακούσει αντικρουόμενες συμβουλές σχετικά με την θερμότητα και τον πάγο. Και τα δύο έχουν τη χρήση τους στη διαχείριση του πόνου, αλλά μερικές φορές η θερμότητα είναι καλύτερη, μερικές φορές ο πάγος είναι καλύτερος και μερικές φορές μπορεί να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα συνδυάζοντάς τα. Αν προσπαθείτε να βρείτε ποια να χρησιμοποιήσετε, σας βοηθάει να γνωρίζετε για ποιους τύπους πόνους είναι η καλύτερη η κάθε προσέγγιση. Για να δούμε αν είναι η θερμότητα κατάλληλη για τη διαχείριση του πόνου. Πριν χρησιμοποιήσετε θερμότητα για να βοηθήσετε τον πόνο σας, κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις. Έχει επουλωθεί ο τραυματισμός σας ή είναι φρέσκος? Είναι η μύε σας σφιχτή και ευαίσθητη? Ο πόνος εντοπίζεται στις αρθρώσεις ή στους μύε σας? Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι σχετικές λόγω του τρόπου με τον οποίο η θερμότητα λειτουργεί για την ανακούφιση ορισμένων τύπων πόνου. Η θερμότητα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μορφή ανακούφισης από τον πόνο σε τρεις κύριες περιπτώσεις. Εάν ο πόνος προκαλείται από μυϊκή ένταση, εάν πρέπει να χαλαρώσετε τις δίσκαμπτες αρθρώσεις, όταν ο πόνος είναι χρόνιος, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω τραυματισμών που έχουν επωλωθεί. Αυτό καθιστά τη θερμότητα κατάλληλη επιλογή για μυοσκελετικές παθήσεις, όπως την αρθρίτιδα, τον χρόνιο πόνο στη μέση, την ινομιαλγία, τα σημεία πυροδότησης, σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου, τα παλιά μυϊκά τραβήγματα ή διαστρέμματα. Για να δούμε όμως πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε θερμότητα. Σε άλλες περιπτώσεις, η θερμότητα δεν είναι αποτελεσματική και μπορεί ακόμη και να είναι επίζημη. Αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν νέοι τραυματισμοί, όπως ένα ξαφνικό διάστρεμα ή τράβηγμα, επειδή η θερμότητα αυξάνει τη φλεγμονή, όταν το δέρμα είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο. Άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν θερμοθεραπεία, επειδή η θερμότητα μπορεί να τους βλάψει ή επειδή έχουν αυξημένο κίνδυνο εγκαυμάτων. Αυτές οι παθήσεις περιλαμβάνουν εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, δερματίτιδα, διαβήτης, πολλαπλή σκλήρινση, αγκιακές παθήσεις, οποιαδήποτε προβλήματα με την αίσθηση συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας. Για να δούμε τώρα αν είναι ο πάγος κατάλληλος για τη διαχείριση του πόνου. Τα ωφέλη της παγοθεραπείας είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και στη μείωση της ευαισθησίας. Εάν ο τραυματισμός σας είναι νέος, ο πάγος μπορεί να είναι ωφελήσιμος. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πρυξήματος και της αιμορραγίας και μπορεί να μειώσει τους μόλοπες που προκαλούνται από το τραύμα. Ωστόσο, ο πάγος δεν είναι μόνο για νέους τραυματισμούς, μπορεί επίσης να μουδιάσει τις ευαίσθητες περιοχές και να μειώσει τις αισθήσεις πόνου που προκαλούνται από χρόνιες παθήσεις. Στην πραγματικότητα, ο πάγος μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό παυσίπονο για πολλές χρόνιες παθήσεις πόνου, όπως η αρθρίτιδα, ο πόνος στην πλάτη, η πονοκέφαλη ημικρανίας, η νευραλγία του τριδήμου. Ορισμένες από αυτές επικαλύπτονται με τις παθήσεις που μπορούν να βοηθηθούν από την θερμότητα. Εάν έχετε μία από αυτές τις παθήσεις, μπορεί να ωφεληθείτε από μία, από τις δύο ή και από τις δύο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όλα εξαρτώνται από το τι αισθάνεστε καλύτερα σε εσάς. Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πάγο? Ο πάγος είναι γενικά μία κακή επιλογή για τη δυσκαμψία και τους παλιούς μυϊκούς πόνους, επειδή έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από τη θερμότητα. Μπορεί να κάνει τους μυς να τεταθούν. Τα άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικά όσον αφορά τη χρήση πάγου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ινομιαλγία, τα σημεία πυροδότησης και το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου. Ο πάγος αυξάνει τον πόνο για ορισμένα, αλλά όχι για όλα, τα άτομα με αυτές τις παθήσεις. Επιπλέον, η ινομιαλγία μπορεί να περιλαμβάνει προβλήματα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την προθέρμανση μετά την έκθεση στο κρύο. Ο πάγος μπορεί επίσης να είναι πολύ έντονος για το ευαισθητοποιημένο νευρικό σύστημα. Στο τέλος όμως χρησιμοποιήστε ό,τι σας βολεύει. Τέλος, για να δούμε αν μπορείτε να συνδυάσετε πάγο και θερμότητα. Πολλές θεραπείες για τον πόνο περιλαμβάνουν τη χρήση τόσο θερμότητας όσο και πάγου.
με συνιστόμενη άσκηση ή διατάσεις στη μέση. Για ορισμένους τύπους πάγου και τραυματισμών, μπορείτε να εφαρμόσετε θερμότητα σε έναν μυ για να τον ζεστάνετε, να τον διατείνετε και να τον ενδυναμώσετε και στη συνέχεια να ολοκληρώσετε με λίγο πάγο για να τον δροσίσετε. Δεν πρόκειται ακριβώς για θεραπεία σπα, αλλά βοηθά πολλούς ανθρώπους να ανεχθούν τις ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία και θα τους ωφελήσουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.